Βεβαίως, το πώς το κάθε κόμμα ως κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε στους ήρωες της υγείας και της παιδείας είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό, αλλά θα αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν την Υπουργό. Καταρχάς, έχω μια ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα υποχρηματοδοτημένο σύστημα νοσοκομείων δευτεροβάθμιας υγείας, το οποίο είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, τις τεράστιες ανάγκες που έχει. Έχουμε συγχωνεύσει κλινικών και το μόνο που ενισχύσατε ως κυβέρνηση είναι η επιχειρηματική δράση των νοσοκομείων μέσα από τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά. Είναι η τεράστια έλλειψη σε προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές. Έλλειψη που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία τώρα όμως επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, την τελευταία τριετία θα αναπληρωθεί μόνο το 50 περίπου το 100 αυτό που βγήκαν στη σύνταξη την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του μόνιμου προσωπικού σε γιατρούς και νοσηλευτές θα έχουμε. Από αυτή την άποψη το ερώτημα είναι καθαρό. Πώς θα λειτουργήσουν? Όταν και πριν υπήρχαν τεράστιες έλλειψεις σε προσωπικό και τώρα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Μια και θα αναπληρωθεί μόλις το 50% της τελευταίας τριετίας των αποχωρήσεων λόγω συντάξεων. Με επικουρικό προσωπικό που και αυτό μειώνεται, με συμβασιούχους ή μήπως μέσω των γνωστής μεθόδου των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.